Σοφία μου, θα ξεκινήσουμε με σένα. Yes, η Νενέ παντρεύει τη φίλη της, την Τζέννη, στο Πόρτο Ράφτη. Okay. I don't think αυτό είναι ένα απλό φόρεμα. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό φόρεμα. Και μου πάει και πολύ. Ναι, εγώ ήταν να βάλω. Και εγώ σκέφτομαι κιόλας σήμερα. Ένα πάρα πολύ στενό, super στενό, like nude, beige, διαντέλα, ναι. Τζιβάγκο. Super στενό, super στενό. Αν δεν είναι super στενό, πέταξε το δηλαδή. Δηλαδή, εδώ έχεις ύφασμα εδώ, ύφασμα εδώ, ύφασμα εδώ, όχι από εδώ και κάτω, no ύφασμα. Mm-hmm. Και εδώ. Και αυτό το ύφασμα μπορεί και να είναι ακόμα δαντέλα, αλλά μπορεί και να έχει έναν χρυσό ή ασημένιο λάμψη πάνω του. Κάτι έτσι. I think θα το κάνουμε πιο ωραίο το look. Ναι, και πίσω πώς θα φαινόταν αυτό. Θα ήταν ωραίο, because θα ήταν και πιο ιδιαίτερο, because έχεις και την πλάτη σου έξω λίγο. I think that'd be fab. Και μου αρέσει η γυναίκα, αλλά τρία. Ευχαριστώ. Ορίστε. Τρία αεράκια από τη Σοφία. Για να πάμε τώρα στον κύριο Κουδουνάρη, είναι ναι. Λοιπόν, Γεωργία, όντως οι περισσότερες γυναίκες, δηλαδή 9,5 στις 10, που δεν γίνεται μισή, οπότε σχεδόν όλες, επιλέγουν ένα φόρεμα για ένα γάμο. Το οποίο αυτό το ένα φόρεμα μπορεί να πάρει και μήνες για να το επιλέξει κάποια. Εσύ επιλέξεις ένα πάρα πολύ σωστό φόρεμα, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Βέβαια, δίπλα στον ηφικό, κάπως, ξέρεις, σβήνει αυτό το χρώμα που έχει επιλέξει, όμως παραμένει ένα χρώμα που ταιριάζει πάρα πολύ στην επιδερμίδα σου και δεν πρέπει να κλέβουμε και από την ύφη. Ναι, καταλαβαίνω. Στη φωτογραφία το τι συμβαίνει, δηλαδή το λευκό πρέπει να πρωταγωνιστεί, έτσι, από ευγένεια. Ναι. Αλλά, ξέρεις, και αυτό κάπως σβήνει, αλλά αν είχε λίγο χρώμα, ίσως να ήταν λίγο πιο για τη φωτογραφία. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ τα μαλλιά σου και πάρα πολύ τα σκουλαρίκια. Είναι καταπληκτικά. Και το μακιγιά σου. Δεν μου αρέσουν ούτε με ένα καθόλου τα παπούτσια, ούτε η γούνα, ούτε η τσάντα. Δύο για το ένα σωστό φόρεμα, τα μαλλιά και τα σκουλαρίκια. Πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τι θα μας πει τώρα ο κύριος κουλός μας. Ναι, είναι πολύ ωραίο το χρώμα που επέλεξες. Το χρώμα αυτό της πούδρας ταιριάζει με το σταρένιο. Σώμα σου πάρα πολύ ωραία. Το έκανα λίγο πιο σταρένιο σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα αυτό. Έχει μια ηρεμία, μια γαλήνη που είναι πάρα πολύ ωραία και ηρεμεί και εσένα. Mm-hmm. Θα προτιμούσα να είναι ευθεία, δεν ξέρω αν τραβάει το μικρόφωνο. Ναι, κανονικά μπορεί να γίνει ευθεία. Είναι εδώ και που κάτω το η φόδρα είναι λίγο ασύμετρη και ναι. Τελειώνει πριν το φόρεμα. Ναι, αν το κατεβάσω, αν ναι. Θέλετε, μπορώ να το κάνω. Όχι, η φόδρα φτάνει μέχρι τερμά, γιατί τώρα έχει ένα μεγάλο, έχει ένα κενό κάτω που... Έχει κενό κάτω. Ναι, ναι. Μεγάλο, αφού είναι εδώ η φόδρα. Όταν σκύβεις, όχι, όταν είσαι όρθια, ναι. Φτιάχτηκε, ξαναρίξε το. Τώρα, άμα σου πω εγώ, έτσι όπως κάνεις τη φόδρα, ένα... Slip dress, ένα σατέν θα ήταν πιο ωραίο για μένα, αλλά τέλος πάντων. Επίσης θα σου πήγαινε πάρα πολύ, ήταν αυτό το λίγο πιο μεσάτο και γοργονέ που να στενεύει και λίγο στα πόδια, αν και αυτό είναι χιτό, είναι έτσι το πατρόν του. Σου λέω ότι θα προτιμούσα πιο πολύ. Ναι. Εμένα τα σκουλαρίκια αυτά δεν μου αρέσουν. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτή τη βδομάδα δεν θα τσακωθώ με κανέναν, Κατερίνα. Αλήθεια, το λέω. Γιατί να τσακωθείς, Γεωργία? Δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση, τέλος πάντων. Θέλω να φύγω με ωραίες αναμνήσεις προς το τέλος. Ξέρεις μια παροιμία που λέει «Μεγάλη που κι αφάει, μεγάλη κουβέντα μην πεις»? Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Ωραία πλάτη, ωραίο χρώμα. Δύο. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ξέρω ότι περίμενες λιγότερο, αλλά ήταν πάρα πολύ έξυπνη επιλογή του χρώματος που έκανες, Γεωργία. Ξέρω πολύ καλά ότι ξέρεις και εσύ ότι δεν έκανες την πιο καλή επιλογή. Όσο νούπο. Εγώ να σου πω ότι αυτό το πάρα πολύ καλά στα διάρκεια και η τόση χαρά με τρομάζει λίγο μέσα μου. Όχι, να μην το πω. 9,3. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, μου να είσαι καλά. Λα, 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 λα.